Αλλάζουμε τώρα κλίμα, πάμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, κυρίες και κύριοι. Ανατροπές έχουμε βέτο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αναμένεται να φέρει και η εφαρμογή του νέου συστήματος που δεσμεύει θέσεις σε δημόσια ΕΚ, καθώς και η επαναφορά της βάσης εισαγωγής. Θα το δούμε το θέμα με τη συνάδελφο δημοσιογράφο αλλά και φιλόλογο από το φροντιστήριο Διακρότημα, την Ελίνα Τηφυλακτού. Καλησπέρα, Ελίνα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Να είσαι καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο εδώ. Πανελλαδικές εξετάσεις τις επόμενες μέρες. Εκτιμήσεις για τις βάσεις στα ΕΕ και τον αθμό των εισακτών. Να τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Δημήτρη, απομένουν λιγότερο από τρεις ημέρες, θα μπορούσαμε να πούμε. Καθώς τη Δευτέρα έχουμε την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, της έκθεσης και της λογοτεχνίας. Να θυμίσουμε ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις θα διαρκέσουν για τους μαθητές των γενικών λυκείων από τις 14 έως τις 22 Ιουνίου και των επαγγελματικών λυκείων από τις 15 μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία σύγκρισης των στατιστικών στοιχείων από τις πανελλαδικές του 2020, τις περσινές εξετάσεις δηλαδή, με προσομοίωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που ισχύει για πρώτη φορά από φέτος. Από την επεξεργασία τώρα των στοιχείων που έχει κάνει το Υπουργείο Παιδείας, προκύπτει ότι η χαμηλότερη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια φέτος, εάν ισχύσουν τα δεδομένα του 2020, θα διαμορφωθεί λίγο κάτω από τις 8.000 μονάδες. Τώρα, από αυτά τα στοιχεία καταδεικνύεται η σημασία των επιλογών της φετινής Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Τι σημαίνει αυτό, ως προς τα θέματα των πανελλαδικών, Δημήτρη. Δηλαδή, πέρσι είδαμε ότι τα θέματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Αν τα φετινά θέματα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα, τότε η χαμηλότερη βάση θα διαμορφωθεί λίγο κάτω από το 8. Αλλιώς θα κινηθεί υψηλότερο. Σε κάποια έτσι, πανεπιστημιακά, ειδικά περιφερειακά τμήματα, θα έχουμε μειώσεις. Ακριβώς. Και να προσθέσω ότι από φέτος θα δούμε και εκτείναξη των βάσεων, όχι σε όλες τις σχολές, αλλά σε κάποιες σχολές και μπορεί να ξεκινήσει μάλιστα και από τις 1.275 μονάδες και να προσεγγίσει και τις 8.500 μονάδες σε περιφερειακά πανεπιστημιακά τμήματα. Τώρα, ο αριθμός των εισακτέων, να δούμε ποιος είναι ο αριθμός των εισακτέων, αλλά και η αύξηση σε κάποιες σχολές. Αλλά έχουμε και μείωση σε κάποιες άλλες, που εκεί προβληματίζει λίγο τους πανεπιστημιακούς. Οι υποψήφοι, Δημήτρη, φέτος είναι πάνω από 100.000. Οι θέσεις τώρα που είναι διαθέσιμες για αυτούς στα πανεπιστήμια είναι 77.415, μειωμένες θέσεις κατά 550 σε σχέση με πέρυσι. Έχουμε αύξηση θέσεων σε κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια, όπως είναι και το δικό μας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και σε κάποια τμήματα που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή λόγω της επαγγελματικής αποκατάστασης, όπως τμήματα νηπιαγωγών, πληροφορικής, ικτινιατρική, έτσι δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και να πούμε ότι η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, διότι σε αυτό το πανεπιστήμιο έχουν υπάρξει πολλές συγχωνεύσεις τμήματων και έτσι έχουμε τη μείωση. Ωραία. Τώρα να δούμε και τις φετινές αλλαγές τις πανελλαδικές. Ποιες είναι? Έχουμε αρκετές φέτος. Να τις δούμε. Ακριβώς. Τι αλλάζει? Έτσι είναι, Δημήτρη. Να θυμίσουμε μία πρώτη και κύρια αλλαγή φετινή που έχει προχωρήσει, στην οποία έχει προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας. Είναι η μείωση της εξετάσεις ασύλης λόγω των συνθήκων της πανδημίας που όλοι γνωρίζουμε, όπως και πέρσι συνέβη κάτι αντίστοιχο. Παράλληλα, να πούμε ότι έχει δημιουργήσει τηλεφωνικές γραμμές παροχής πληροφοριών, στις οποίες μπορούν οι μαθητές και οι υποψήφοι γενικότερα να απευθυνθούν. Και φυσικά τηλεφωνικές γραμμές που παρέχουν και ψυχολογική στήριξη στους μαθητές. Ναι, παράλληλα λειτουργεί στο νοσοκομείο Γρεβενών ψυχολογική στήριξη των μαθητών και των γονέων για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι 30 Ιουνίου. Δηλαδή είναι ένα θετικό βήμα φέτος. Έτσι ακριβώς. Να προσθέσω κάτι ακόμη πολύ σημαντικό, ότι στις αλλαγές συμπεριλαμβάνονται και η κατάθεση των δύο μηχανογραφικών και θα εξηγήσουμε στην πορεία τι σημαίνει αυτό. Και φυσικά αυτό που προείπα, η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Πάντως μας κάνει εντύπωση ότι φέτος δίνεται η δυνατότητα υποβολής και μηχανογραφικού παράλληλου για να πάει κάποιος στο δημόσιο ΕΚ. Γιατί κάτι τέτοιο, που δεν το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, φέτος ισχύει. Είναι κάτι που συμβαίνει, διότι το Υπουργείο Παιδείας θέλει να δώσει περισσότερες επιλογές, περισσότερες εναλλακτικές στους υποψήφιους. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν, και μου δίνεις καλή ευκαιρία να πω και για τα δύο μηχανογραφικά, είναι ένα παράλληλο μηχανογραφικό αυτό που θα κατατεθεί για τα ΙΕΚ, που θα βάλουν και εκεί τις προτιμήσεις τους οι υποψήφοι και πιθανότατα να επιλέξουν και να εγγραφούν σε ένα δημόσιο ΙΕΚ.
Υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Ας τη διαβάσουμε, αξίζει να την αναφέρουμε. Συγκεκριμένα λέει ότι μέλημα της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι οι νέοι να έχουν επιλογές, να έχουν εναλλακτικές και να ακολουθούν εκπαιδευτικές διαδρομές που υπηρετούν τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις τους. Επίσης, προβλέφθηκαν οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση των δομών αυτών και την καλύτερη σύνδεσή τους με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τώρα, στις πανελλήνιες εξετάσεις έχουμε και υποψηφίους που δικαιούνται και αποζημίωση τώρα. Και αυτό να το δούμε. Ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται αποζημίωση? 350 ευρώ. Ακριβώς, Δημήτρη, 350 ευρώ είναι το ποσό της αποζημίωσης. Ουσιαστικά είναι μια αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφυτούν από το Γενικό Λύκειο. Δηλαδή, κάποιος υποψήφιος που αποφύτησε πέρυσι από το Λύκειο δεν μπορεί φέτος να διεκδικήσει, εφόσον ξαναδίνει πανελλήνιες αυτή την αποζημίωση. Και σημασία έχει να πούμε ότι αυτοί οι μαθητές υποψήφοι εξετάζονται σε διαφορετική σχολική μονάδα από αυτήν στην οποία κατέθεσαν την αίτηση και δήλωση συμμετοχής στις Πανελλήνιες. Τώρα, ειδικότερα σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, καθίσταται δικαιούχος ο υποψήφιος ο οποίος δεν θα εξεταστεί στα ειδικά μαθήματα. Δηλαδή, ένας μαθητής που θα εξεταστεί σε ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να πάρει αυτό το ποσό. Και επίσης δεν καθίσταται δικαιούχος όποιος θα συμμετέχει στις επαναληπτικές εξετάσεις. Αν δηλαδή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορέσει να δώσει κανονικά τις πανελλήνιες και πάει σε επαναληπτικές, δεν μπορεί να πάρει αυτή την αποζημίωση. Πάντως, τώρα βλέπουμε ότι μόνο με τη διενέργεια αλλάζοντας κλίμα, self-test, θα επιτρέπει τη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πάμε να δούμε τώρα όσα θα πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν. Γιατί χωρίς self-test δεν μπορείς να δώσεις εξετάσεις. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι, είναι μαθητές που θα βρεθούν σε μία αίθουσα όλοι μαζί. Να μην θα αερίζεται, θα υπάρχουν οι αποστάσεις. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε έτσι και την κατάσταση της υγείας του καθενός, όπως και των εκπαιδευτικών και όσων άλλων ανθρώπων θα συμμετέχουν στη διεκπαιρέωση των εξετάσεων. Όσον αφορά αυτό, Δημήτρη, ήδη να πούμε ότι από εχθές, 5η 10 Ιουνίου, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ήδη κάνει το πρώτο self-test. Σε περίπτωση που αυτό έχει βγει θετικό, έχουν τη δυνατότητα να το επαναλάβουν μέχρι και την Κυριακή, λίγο πριν τις εξετάσεις δηλαδή. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, έτσι να προσθέσουμε, που θα συμμετέχουν στην διεξαγωγή των εξετάσεων. Πάντως, αν δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα, τι γίνεται? Δηλαδή, κάποιος που έχει θετικό τεστ, λογικό είναι να μην μπορεί να δώσει εξετάσεις ή να πάει να κάνει PCR μετά. Πάμε σε ένα τέτοιο, δηλαδή πρέπει να γίνει επιβεβαιωμένα τεστ και λοιπά. Υπάρχει μια άλλη διαδικασία. Υποθέτω ότι θα παραπεμφθεί στις επαναληπτικές εξετάσεις, εφόσον δεν θα μπορεί να παρευρεθεί στο χώρο εκείνη τη μέρα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και καλά γίνεται. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα όσον αφορά τις σχολές, τις στρατιωτικές, της αστυνομίας, του πυροσβεστικού και του λιμενικού σώματος. Εκεί τι γίνεται τώρα? Λοιπόν, υπάρχει ένα έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι, υπάρχουν κάποιες αλλαγές που θα ισχύσουν από του χρόνου, οπότε αυτή η αλλαγή τώρα και στις εξετάσεις για τις στρατιωτικές σχολές σχετίζεται με αυτή. Θα το εξηγήσουμε ακριβώς. Οι φετινοί μαθητές της Δευτέρας Λυκείου, που του χρόνου θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και θα είναι υποψήφοι για σχολές στρατιωτικές, αστυνομίας, πυροσβεστικού και λιμενικού σώματος, τις προκαταρκτικές αυτές εξετάσεις δεν θα τις δώσουν τον Ιούνιο του 2022, του χρόνου δηλαδή, αλλά τώρα, ένα χρόνο πριν, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το φθινόπωρο δηλαδή του 2021. Όσον αφορά τώρα τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής αυτών των εξετάσεων, δεν τις γνωρίζουμε ακόμη, θα καθοριστούν με κάποια προκήρυξη λογικά των αρμόδιων Υπουργείων. Για φέτος θα ισχύσει ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, δεν αλλάζει κάτι. Όσοι δηλαδή υποψήφοι επιθυμούν, ισχύουν όλα όσα γνωρίζαμε. Να προσθέσουμε ότι τα συναρμόδια Υπουργεία αναγκάζονται να προβούν σε αυτή την απόφαση λόγω του διπλού μηχανογραφικού, αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, ένα τον Ιούνιο και ένα δεύτερο τον Αύγουστο για την εισαγωγή στα ΑΗ, που θα ισχύσει από το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022. Του χρόνου, Δημήτρη, οι βάσεις θα διαμορφωθούν και θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την ανακοίνωση των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων. Δεν θα υπάρχει δηλαδή κάποια αναμονή, όπως γνωρίζαμε πάντα ότι υπάρχει. Οπότε οι υποψήφοι θα συμπληρώσουν το πρώτο μηχανικό τον Ιούνιο. Να πούμε λιγάκι κάτι και για του χρόνου. Να πούμε, γιατί βλέπουμε πολλές αλλαγές. Πάντως, μας έχει το Υπουργείο Παιδείας
μας αλλάζει πολλά. Πολλές αλλαγές, και να πω ένα έτσι σχόλιο δικό μου προσωπικό, ότι κάποιες αλλαγές τις πληροφορήθηκαν οι μαθητές η φετινή της τρίτης λυκείου, στο μέσον λίγο πριν... Τέλος πάντων, τελειώσει η χρονιά. Χρονιάς, οπότε ίσως να δημιούργησε και κάποια αναστάτωση αυτό. Έτσι, δεν ήταν κάτι που το γνώριζαν πριν την προετοιμασία τους. Λοιπόν, από του χρόνου θα υπάρχουν 3 μηχανογραφικά. Το πρώτο μηχανογραφικό θα είναι αυτό που θα δηλώνουν τις σχολές οι υποψήφοι σύμφωνα με την προτίμησή τους και με, το βαθμό, με τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει, το βαθμό πρόσβασης. Ο αριθμός των τμήματων που θα επιλέγουν οι υποψήφοι είναι το 10% των τμήματων επί του συνόλου του επιστημονικού πεδίου στο οποίο ανήκουν. Τώρα, το δεύτερο μηχανογραφικό είναι αυτό που εξηγήσαμε νωρίτερα όσον αφορά τα δημόσια ΙΕΚ, όπου και εκεί θα μπορούν να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους. Και το τρίτο μηχανογραφικό, αυτό είναι το ενδιαφέρον τώρα εδώ, ότι μετά την ανακοίνωση των επιτυχώντων, οι υποψήφοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθήσεις επιλογές των ΑΗ, μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο, επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, γιατί στην πρώτη περίπτωση υπάρχει περιορισμός επιλογών. Τώρα όμως εδώ στην δεύτερη περίπτωση κανένας περιορισμός στις σχολές και στα τμήματα από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση. Πάντα με βάση την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Να πούμε ότι αυτά για μία ακόμη φορά στους τηλεθεατές, ότι από του χρόνου του θα κάνουν αυτά τα 3 μηχανογραφικά. Μάλιστα. Ακριβώς. Και ωραία. Πάμε τώρα και στα σχολεία. Αλλαγές στο διδακτικό ωράριο, στα δημοτικά και αγγλικά, στα νηπιαγωγεία. Συμβαίνει και αυτό. Πολύ εξελισσόμαστε σαν χώρα. Μάλιστα. Είναι ένα καλό μέτρο, μάλιστα, θεωρώ. Ναι, ένα καλό νέο, αρκεί να λειτουργήσει σωστά και όπως θα έπρεπε. Η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας, κατέθεσε μία νέα πολυτροπολογία στη Βουλή, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εργαστήρια δεξιοτήτων που εισάγονται σε όλα τα σχολεία από την επόμενη σχολική χρονιά. Ναι. Και την εισαγωγή της αγγλικής, όπως είπε και εσύ, Δημήτρη, γλώσσα στα νηπιαγωγεία. Ουσιαστικά, αυτό το τα εργαστήρια δεξιοτήτων θα αναγκάσει το χρόνο τον διδακτικό να γίνει μια ανακατανομή του χρόνου αυτού, ώστε να συμπεριληφθούν και τα εργαστήρια αυτά. Στα μαθήματα τώρα που διδάσκονται ήδη οι μαθητές, έρχονται να προστεθούν αυτά τα εργαστήρια δεξιοτήτων που περιλαμβάνουν μαθήματα όπως σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οδική ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική αλλαγή και όπως έχει πει και η ίδια Υπουργός, σκοπός της νέας αυτής διδακτικής ενότητας είναι η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης. Τώρα, ένα ακόμη σχόλιο της Υπουργού Παιδείας συγκεκριμένα αναφέρει ότι θα υπάρχει μια αλλαγή φιλοσοφίας στο σχολείο, το οποίο θα εστιάζει πέρα από τη μετάδοση της γνώσης, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ενσυναίσθηση και η ομαδική δουλειά. Αυτά είναι χαρακτηριστικά έτσι, του εξωτερικού, του εκπαιδευτικού συστήματος που ισχύει. Λειτουργεί διαφορετικά σε σχέση με εμάς. Πάμε να περάσουμε μια άλλη νοοτροπία. Εδώ ας ελπίσουμε να προχωρήσουμε. Είναι ένα μικρό βήμα για αυτή την νοοτροπία. Ας ελπίσουμε να εξελιχθεί. Τα αγγλικά όμως τώρα στον νηπιαγωγείο, τι θα γίνει, για να κλείσουμε με αυτό. Τώρα και σίγουρα θα είναι. Γιατί δεν θα μπορεί η νηπιαγωγός που είναι να. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο εκπαιδευτικό αγγλική γλώσσα, φιλολογία για να. Έτσι. Παραδώσει το μάθημα. Και συγκεκριμένα, Δημήτρη, θα υπάρχει ένας ειδικός καθηγητής αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας, ο οποίος θα διδάσκει τα αγγλικά, αλλά θα υπάρχει και η επίβλεψη πάντα της νηπιαγωγού, ώστε να γίνεται με το σωστό τρόπο. Και αυτό το μέτρο περιλαμβάνεται στη νέα αυτή τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή. Νομίζω ότι θα προχωρήσουν έτσι με χαλαρούς ρυθμούς στα αγγλικά, δεν νομίζω να δούμε δύσκολα. Εντάξει, θα είναι μια εισαγωγή έτσι λίγο να προετοιμαστούν τα παιδιά. Εμείς να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στους μαθητές, στους υποψήφιους που ξεκινάνε τις εξετάσεις και ειδικά, αλλά και στους γονείς οι οποίοι θα σηκώσουν ένα μεγάλο βάρος των παιδιών τους. Έτσι, οι γονείς θα πρέπει να είναι πάνω απ' όλα αυτοί οι ίδιοι ήρεμοι, ώστε να μην μεταδώσουν κάποιο άγχος στα παιδιά. Τα παιδιά νομίζω ότι η προετοιμασία έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Καλό είναι να χαλαρώσουν τις τελευταίες μέρες λίγο, να ξεκουράσουν το μυαλό τους, ώστε να πάνε δυναμικά και να ξεκινήσουν. Να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση και να πούμε ότι θα έχουμε πολλές φορές την παρουσία σου όλη αυτή την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων και να σχολιάζουμε και τα θέματα των εξετάσεων. Ευχές για όλους, για κάθε επιτυχία. Έτσι, για μια καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.